Καρδιά ανακαλύψει και τα δύο εκλογικά κέντρα με συνοχή ροή και επίσης υποψηφίους που είχαμε τη δυνατότητα να ακούμε και να φιλοξενείς. Ένα τελευταίο σχόλιο για απόψε. Βάση καταρχήν να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Να σου πω ότι όσον αφορά το εκλογικό κέντρο του κ. Θανασιάδη, είναι ελάχιστοι εναπομείναντες. Στην ουσία έχει τελειώσει εκεί και για αυτούς το ζήτημα. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το θέμα της δεύτερης Κυριακής. Αν δηλαδή τελικά, επειδή είναι οριακά, όπως ξέρετε πολύ καλά τα αποτελέσματα, αν τελικά θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Να ακούσουμε την Όλγα. Έλα, Όλγα. Βάσο, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα που έχει πλέον, όπως σχολιάζουν και εδώ στο εκλογικό του κυρίου Γιαννακίδη, διαμορφωθεί, έχει χαλαρώσει τα πνεύματα, θα έλεγε κανείς. Συνεπώς δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε σε σχέση. Όλγα, να σε ρωτήσω. Ναι. Μα ακούς τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα είναι ήσυχα. Έχουμε τουλάχιστον δυνατότητα να συζητήσουμε. Ναι. Το αποτέλεσμα που αποτιμάτε από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Νομάρχη, του κυρίου Γιαννακίδη, ποιο είναι? Είναι πάνω από 60%? Τι πληροφορίες έχεις εσύ? Αυτό λένε όσοι τουλάχιστον είναι μέχρι στιγμής εδώ, ότι θα πάει πάνω από το 60%. Είναι πολύ αισιόδοξοι όλοι. Γνωρίζουμε ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα ο κύριος Γιαννακίδης. Έχει τελειώσει τουλάχιστον το πράγμα για την ομαρχία της Ροδόπης. Μήπως ξέρουμε και σταυροδοσία? Όχι, είναι νωρίς ακόμη. Μήπως ξέρουμε τι συμβαίνει με τη σταυροδοσία στους υποψηφίους συμβούλους? Όχι, όχι, Βάσο. Όχι. Όχι. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλά, και τον Βαλάντη Γουδαλάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Βάσο, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εκκρεμούν αρκετά εκλογικά αιτήματα. Από όσο ξέρω, από όσο όλα δείχνουν, προς το παρόν μάλλον οδεύουμε για δεύτερη Κυριακή. Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο, καθώς, όπως είπαμε, εκκρεμούν πολλά εκλογικά τμήματα. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι οριακά, όπως ήδη μας έχουμε σχολιάσει, Μαρίνα, από την αρχή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα και στο εκλογικό κέντρο του κ. Βατσικλή. Μπορούμε να βλέπουμε τη Μαρίνα? Το κλίμα, Βάσο, όπως ήταν και πριν, συγκρατημένη αισιοδοξία. Ήδη έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος, γιατί έχει πολύ κρύο. Έχουν μείνει αρκετοί, βέβαια. Δεν ξέρω, πίσω σου, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα. Όχι. Απομακρύνονται όλοι, οπότε ίσως να μην έχουμε και τη δυνατότητα σχολείο. Μαρίνα, υπήρξε κάποιο ζήτημα, προέκυψε στον ύφεστο, χωρίς όμως κάποιο διαπληκτισμό περαιτέρω. Λόγω κάποιων ψηφοδελτίων που ακυρώθηκαν. Βγήκαν άκυρα γύρω στα 50 ψηφοδέλτια. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έγινε, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε κάποιος περαιτέρω διαπληκτισμός. Ναι. Όλα κυλούν ομαλά και εκεί. Αυτή η νύχτα, από ότι είναι ευχής έργο να μην έχει τέτοιου είδους ζητήματα ή διαπληκτισμούς. Μαρίνα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον Παναγιώτη για την πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια. Όλοι είστε αξιέπαινοι απόψε. Εσύ είχες ακόμη ένα ζήτημα, είχες ακόμη μια προάθεια επίσης στα υπόλοιπα περιφερειακά, στα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων μαζί με τον Παναγιώτη. Ο Νίκος ο Αδάμου ήταν επίσης στα εκλογικά κέντρα της περιφέρειας των υπολείπων Δήμων. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίνα, να την καληνυχτήσουμε για απόψε. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στους πλέον δημάρχους και υποψήφιους. Αν και από ό,τι βλέπουμε έχουμε δεύτερες Κυριακές, δεύτερη Κυριακή. Για κάποιους δήμους. Χουσέιν, ένα σχόλιο? Για να έχουμε να κάνουμε, να είμαστε μαζί εδώ πάλι. Αυτό έχουμε. Οπότε εμείς ανανεώνουμε σίγουρα το ραντεβού μας τηλεοπτικά για αύριο το βράδυ, όπου θα έχουμε τις τελικές καρτέλες, όπου τις τελικές κάρτες, όπως η νομαρχία μας δώσει τα αποτελέσματα, και να τα δείξουμε και να κάνουμε ένα σχόλιο δημοσιογραφικό με την ομάδα του Art Channel. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω το Ινόραμα. Είναι η τρίτη αναμέτρηση στην οποία συνεργαζόμαστε και κάθε φορά θέλω να πιστεύω και καλύτερα. Ας ελπίσουμε ότι οι τηλεθεατές ήταν ένα αξιόπιστο και αξιόλογο αποτέλεσμα. Παρακολούθησαν δηλαδή μέσα από το Art Channel τις εκλογές. Ευχαριστώ θερμά. Κώστρα, σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την εκφορά, έτσι, την εκφόρηση των αποτελεσμάτων. Και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι πιστεύω. Και εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε γενικότερα. Βέβαια, είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος των εκλογών. Ουσιαστικά δεν έχουμε να πούμε και κάτι συγκεκριμένο μέχρι αυτήν εδώ την στιγμή. Να περάσω. Μπορώ να κάνω από εδώ την αποφώνηση? Από εδώ? Ναι, μπορώ να κάνω από εδώ την αποφώνηση. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η δική μας προσπάθεια και θέλουμε να την αξιολογείτε και να την προσλαμβάνετε με αγάπη, όπως και εμείς φροντίσαμε να τη δώσουμε.
Είμαστε πολύ κοντά όλο το team, όλη η ομάδα του Αρτζάν, γιατί μόνο μια ομάδα μπορεί να φέρει σε πέρας ένα καλό αποτέλεσμα. Από τις 7 και 4 είμαστε στον αέρα. Πίσω μου είναι ο Ερκάν Μολά και ο Χουσέιν Μολά από το Ινόραμα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στις τελευταίες 3 εκλογικές αναμετρήσεις, μία στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεύτερη ήταν στις εθνικές εκλογές και η τρίτη είναι αυτή εδώ, για να σας μεταδώσουμε τα αποτελέσματα με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς αριστερά μου βρίσκεται ένας άνθρωπος δικός μας, γι' αυτό και ήρθε ένας αθλητικογράφος στις εκλογές να μας βοηθήσει. Είναι ο Κώστας Τοτοκότσης. Στη θέση του όμως για πολλή ώρα ήταν η κυρία Λίτσα Μπαμπέλη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν η γυναικεία φωνή που ακούγατε στην εκφώνηση των αποτελεσμάτων. Εμείς όμως είχαμε και 4 ζωντανές συνδέσεις. Μετά την ανακοίνωση χθες το βράδυ των πρώτων αποτελεσμάτων, άρχισε η κοσμοσυρωή στο εκλογικό κέντρο του υποψηφίου Δημάρχου Κομωτινής Τάσου Φαβατσικλή. Πολλοί σύμβουλοι μίλησαν χθες στη Μαρίνα Κινέζου και ας δούμε τι δήλωσαν. Άλλοι με συγκρατημένη αισιοδοξία, άλλοι με απογοήτευση υποδέχτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα οι υποψήφοι δήμαρχοι για το Δήμο της Κομωτινής και για την Ομαρχία Ροδόπης. Ενώ τα προβλήματα οξύνθηκαν, ο κόσμος ψήφισε με άλλα κριτήρια. Τόνισε εμφανώς απογοητευμένος ο υποψήφιος νομάρχης Ροδόπης, Νίκος Φακυρίδης. Στιγμής βέβαια δεν έχουμε ένα ας πούμε σίγουρο δείγμα, αλλά οπωσδήποτε από αυτό το δείγμα που υπάρχει φαίνεται ότι λίγο πολύ πάμε να διατηρήσουμε τις δυνάμεις που είχαμε στις εκλογές του 2002. Αυτό δεν το θεωρούμε καλό, με την έννοια ότι ενώ τα προβλήματα οξύνθηκαν, ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει με το κριτήριο που του βάλαμε τελικά, από ό,τι φαίνεται ας πούμε. Ψήφισε με άλλα κριτήρια, κυρίως με κριτήρια μιας ελπίδας ότι ακόμα μπορεί να περιμένει κάτι από παράγοντες του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα από ό,τι φαίνεται από την σημερινή διοίκηση της Νομαρχίας. Ελπίδες που πιστεύω ότι θα διαψευστούν. Τους συμπολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο του ευχαρίστησε ο υποψήφιος νομάρχης Ροδόπης, Ανέστης Στρατιάδης. Ο κόσμος εδώ περιμένει και βλέπουμε τοπικά και τα μεγάλα κανάλια για να αξιολογήσουμε ποια είναι η κατάσταση. Εμείς εκ των προτέρων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας δείξαν την εμπιστοσύνη και ψήφισαν το συνδυασμό μας. Περιμένουμε λοιπόν, η νύχτα πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλη, περιμένουμε, αλλά εκ των προτέρων πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας ήταν τίμιος, καθαρός και ξέφυγε από τις συμπληγάδες που θέλαν κάποιοι να το θέσουν. Θα δούμε αν μπόρεσαν να ξεφύγουν και οι ψηφοφόροι. Τα ποσοστά μαρτυρούν την αλλαγή που θέλουν οι δημότες στον τόπο μας, τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής Σταμάτης Μαρούδας. Τι βλέπετε, τα ποσοστά έχουν καταμαρτυρήσει και τη διάθεση για αλλαγή και για ανατροπή στην πόλη μας. Οι πελατειακές σχέσεις και η πολιτική ομοιρία, ακόμα και η ομοιρία η κοινωνική και η οικονομική, συνήθως υποθηκεύει και την πολιτική συμπεριφορά. Αυτή είναι μια καθαρή έκβαση μιας ομοιρίας πολιτικής συμπεριφοράς. Εν πάση περιπτώσει, και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είχαμε μια δυναμική παρουσία, μια ειλικρινή παρουσία, μια πολιτική παρουσία και μια παρουσία πολιτισμού. Σε αυτό που έχουμε φτάσει, στο σημείο που έχουμε φτάσει, έστω και σε αυτό είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχόμαστε στο Δημότη της Κομωτινής να εκφραστεί από αυτό που έχει επιλέξει και από εκεί και πέρα να ξέρει ότι θα είμαστε πάντοτε κοντά του στις επιλογές του, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση το ποσοστό που έλαβε η νέα εποχή, τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής Δαμών Δαμιανός. Οπωσδήποτε νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτά για μας είναι κατώτερα του αναμενόμενου. Έτσι. Και αυτό οπωσδήποτε χρήζει μιας περαιτέρω αναλύσεως, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες με καθαρό μυαλό και με νυφαλιότητα ως προς την αποτύπωση του τελικού αποτελέσματος, το οποίο όπως ξέρετε δεν υπάρχει. Είμαστε περίπου στα μισά τμήματα και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα μπροστά μας. Και βεβαίως έχουμε να διανύσουμε δρόμο και ως προς το ενδεχόμενο της επαναληπτικής εκλογής της επόμενης Κυριακής.
η οποία θα γίνει προφανώς μεταξύ των δύο πρωτευσάντων συνδυασμών, του κυρίου Βατσικλή και του κυρίου Κοτσάκη, τους οποίους και συγχαίρω για το αποτέλεσμα το οποίο έχουν φέρει. Από εκεί και πέρα, κρίνω σκόπιμο να κάνω μια συνέντευξη τύπου στα μέσα της εβδομάδας, όπου και θα αποτυπώσω με κρυστάλλινο τρόπο τη θέση μας και για το δεύτερο γύρο, εφόσον υπάρξει, και βεβαίως τις πολιτικές μας θέσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο της Κομωτινής, μια που όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα θα έχουμε εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου νομίζω ότι η φωνή μας θα είναι σταθερή και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα για τους πολίτες και για την πραγματικότητα της πόλης μας. Τα πρώτα αποτελέσματα σχολίασε χθες βράδυ ο υποψήφιος Δημοτικός Συμβούλος του Συνδυασμού Νέα Εποχή, Σταμάτης Ακελίων. Ασφαλώς και δεν είναι ενδεικτικά, είναι νωρίς ακόμη, νομίζω θα έχουμε μια μεγάλη νύχτα. Και ευελπιστώ ότι η Κομωτινή Νέα Εποχή θα έχει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Το κλίμα στο εκλογικό σας είναι ακόμη υποτονικό, φταίτε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μα είναι νωρίς, δεν είναι. Οι κάρπες πριν από λίγο κλείσανε. Θα δούμε όταν θα έχουμε πιο έντονη ροή αποτελεσμάτων. Και δεν νομίζω ούτε υποτονικό ούτε υπερτιμημένο. Αυτά τα πράγματα θα τα δείξει θα τα δείξουν οι επόμενες ώρες, το τι ακριβώς θα γίνει. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, είναι επιλογή του λαού, τόνισε χθες βράδυ ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Αναγέννηση Κομωτινής, Ίγκορ Βανίδης. Καλά αποτελέσματα, είναι προφανώς ακόμα νωρίς και θα έλεγα ότι ό,τι και να συμβεί, είναι η επιλογή του λαού, του κόσμου. Βέβαια, εύχομαι να πάει ο συνδυασμός μας καλά, καλύτερα από ότι θα έλεγα δίνουν ευχές, δίνει ο κόσμος. Και θα σας πω ότι ο κόσμος προεκλογικά ακόμα έλεγε πολύ καλά λόγια για τον κύριο Μαρούδα, επειδή τον αγαπάει όλη η πόλη, όλη η Κομωτινή και έχει καλό όνομα. Πολλοί ήταν οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού Κομωτινή Σύγχρονη Πόλη, οι οποίοι βρίσκονταν χθες στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού τους. Να δούμε τι δήλωναν μερικοί από αυτούς στην κάμερα του Art Channel.